Το ζητούμενο είναι αυτή τη στιγμή να ενωθούμε. 80% συμμετρήσεις οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ, παρόμοια ποσοστά και στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ. Δεν μπορεί η απάντηση εντός του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το κοινωνικό αίτημα για μια μεγάλη κεντροαριστερά να είναι από πομπές. Να είναι διαγραφές. Ναι. Να είναι πολιτικές διώξεις. Ναι. Ακόμα χειρότερα θα σας το πω. Και ξέρετε γιατί θα σας το πω. Διότι όποιοι μιλούμε για κεντροαριστερά το τελευταίο χρονικό διάστημα, για μια μεγάλη κεντροαριστερά, υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση. Mm. Εξάλλου το δικό μου θέμα δεν ήταν το μοναδικό. Όπως ξέρετε, πριν από μένα ήταν του κυρίου Τεμπονέρα, μετά από μένα ήταν του κυρίου Γιώργου Τσίπρα. Δεν είναι δυνατόν κεντρικά πολιτικά στελέχη που έχουμε μία άποψη, που εκφράζουμε μία άποψη σταθερή εντός του χώρου, που θα έλεγα δεν είναι και διαφορετική, είναι εναλλακτική, είναι προωθητική, να έχουμε αυτή την αντιμετώπιση. Ξέρετε κάτι. Τον Ιανουάριο, σε αυτό το θέμα μόνο να σας πω, μαζί με άλλα στελέχη, το Γιάννο Ραγκούση και άλλα στελέχη, είχαμε προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ Βουλευτική Συμμαχία να γίνει με ένα μεγάλο κόμμα τη κεντροαριστερά. Να πάτε και στου σοσιαλιστέ. Δεν εισακουστήκαμε. Αν είχε εισακουστεί, θα ήταν καλύτερο και το αποτέλεσμα.